επισκεπτών στο νησί μας με τα κουραζιέροπλια. Θέλω να σας πω ότι τόσο εγώ όσο και η Λιμενική Επιτροπή προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, γιατί το ποσό των 24.000 ευρώ δεν είναι το διόλου ευκαταφρόνητο. Μετά λοιπόν από επαφές, πιέσεις και ό,τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε, φάνηκε ότι το αδύνατο να έχουμε όχι απλά εξάλληψη, ούτε καν μείωση, ούτε ένα ευρώ, διότι προβλέπονται από προεδρικό διάταγμα και όλα τα συναφή. Συνεπώς, ή το αδύνατον, εάν δεν πληρώναμε ή δεν πληρώσουμε, να είχαμε στα χέρια μας αυτό το χρήσιμο εργαλείο, το οποίο τελικά αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο για τη λειτουργία του λιμένα. Με απόφαση λοιπόν της Λιμενικής Επιτροπής, και επειδή ήταν μονόδρομος, αποφασίστηκε να πληρώσουμε, να δεσμευτούμε για την πληρωμή των χρημάτων. Παράλληλα δε ευιστήσαμε και αποφασίσαμε να στείλουμε την απόφαση πιέζοντας τους βουλευτάς και τον Ομάρκη να πιέσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τροποποιήσουν τον νόμο και τις διατάξεις όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και ειδικότερα τα λιμάνια των παραμεθωρίων περιοχών. Γιατί αν αύριο κάνουμε πάλι μια μικροπαρέμβαση και είναι των 50.000 και απαιτούνται 25.000 ευρώ για να γίνουν πάλι για να γίνει τοποθέτηση των νέων βαθών, καταλαβαίνετε ότι είναι εξοντοτικές πια οι λειτουργίες αυτές. Και έτσι στείλαμε και στους βουλευτάς, εφιστώντας την προσοχή τους και ζητώντας να παρέμβουν. Αυτή την ώρα λοιπόν δεν έχουμε πληρώσει ακόμα, όμως ανταποκρίθηκε η Υδρογραφική Υπηρεσία με τη δέσμευση της απόφασης που του στείλαμε και έτσι έχουμε στα χέρια μας και ηλεκτρονικά αλλά και αποτυπωμένους τους χάρτες με τους οποίους ανεβήκαμε στο κουραζιερόπλοιο, βρήκαμε τον πλοίαρχο, συζητήσαμε επί μακρόν, είδε τους χάρτες και εκείνο το οποίο μας είπε και ήταν και διαβεβαίωση ότι πράγματι με τα εφιστάμενα βάθη, έτσι όπως είναι αποτυπωμένα, δεν έχει πρόβλημα να μπει στο λιμάνι την επόμενη φορά, εάν ο καιρός είναι καλός. Και αυτό το κατανοούμε όλοι, γιατί αν έχει 8 μποφόρ ή 9 και επειδή είναι μεγάλου ύψους τα κουραζιερόπλοια αυτά, σίγουρα δεν θα μπορέσει να μπει μέσα. Ευελπιστούμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά και όχι μόνο οι 2-3 προσεγγίσεις για φέτος, του χρόνου έχει 10 με 12 προσεγγίσεις, αλλά θα είναι και μια καλή αρχή πέραν των άλλων πλοίων που έρχονται να αρχίσει σιγά σιγά ηχείως να μπαίνει στον προγραμματισμό μεγάλων κουραζιερόπλοιων. Θέλω να τονίσω εδώ ότι δεν αρχούμεθα στην παρέμβαση την οποία έχουμε κάνει. Το λιμάνι έχει περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις σε κάποια σημεία και επειδή είναι ο μπούσουλας και ο οδηγός του την ώρα οι χάρτες που πήραμε για να δούμε και τις αδυναμίες μας πού αλλού μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση και να αποκαταστήσουμε το βάθος, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο του την ώρα, εποφελία βεβαίως του νησιού και το λιμενικό ταμείο ανέλαβε και το κόστος και την ευθύνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα. Γίνεται κατανόητο την ώρα το μεγάλο κόστος ότι πραγματικά το επομιζόμεθα. Η ρύπανση η οποία γίνεται στο λιμάνι γίνεται από τους αγωγούς ομβρίων τόσο με τα λίμματα αλλά όσο και τις φερτές ύλες οι οποίες καταλήγουν στο λιμάνι και μικραίνουν το βάθος. Πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε προσεκτικοί και οι φορείς αλλά και οι πολίτες ούτως ώστε να μην αφήνουμε μπάζα στους δρόμους και το χειμώνα κυλάνε με τα όμβρια έδατα για τις βροχοπτώσεις και καταλήγουν στο λιμάνι μας.